Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ στην Εγνατία Τηλεόραση, Τύπος και Υπογραμμός. Βλέπουμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας, της πολιτικής επικαιρότητας. Τα σχολιάζουμε με ανθρώπους, με διακεκριμένες προσωπικότητες Θεσσαλονίκης, οι οποίες έχουν άποψη και ήθιστε να ζητάτε την άποψή τους. Γι' αυτό και τους ζητούμε και εμείς να είναι κοντά μας για να την πούν. Κύριε Μπαρμπουνάκη, καλώς ορίσατε. Ο αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Λαζάρου, που με καλέσατε. Κύριε Μπαρμπουνάκη, τι γίνεται? Έχουμε χάσει την μπάλα. Έχουμε χάσει τον πάτο. Έχουμε χάσει τις δουλειές μας. Τα έχουμε χάσει όλα. Τελικά τι κρατάμε? Ορίστε. Κοιτάξτε, είμαστε σε μια αρνητική συγκυρία. Είναι γνωστό. Έχει καταγραφεί αυτό το γεγονός. Πιστεύω ότι μέσα στα πλαίσια... Κύριε Δαμιανάκη, συντοπίτης σας είναι. Όχι να το λέτε και Παπαναού μου. Έλεος δηλαδή. Ορίστε, κύριε Δαμιανάκη, παρακαλώ. Πιστεύω ότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια τα οποία έχουμε κάνει με τα γεγονότα τα σημερινά, είναι αρνητικά ότι η συγκυρία αρνητική είναι αυτή η οποία δίνει το στίγμα. Δηλαδή, η σημερινή κυβέρνηση του τόπου που κάνει μια προσπάθεια, η σημερινή κυβέρνηση του τόπου προσπαθεί να ξεπεράσει αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί, το αρνητικό, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, και προσπαθεί μέσα από τα δεδομένα αυτά να βρεθεί μια λύση σε σχέση με το αρνητικά χαρακτηριστικά και δεδομένα που υπάρχουν στον τόπο. Αυτή η οικονομική αρνητική συγκυρία η οποία υπάρχει, κύριε Λαντζάρου, δεν προήρθε από παρθενογένεια, δεν έγινε σε μία μέρα ή ξαφνικά. Πιστεύω το αρνητικό γεγονός των δεδομένων αυτών των χρόνων λειτουργήσε συσσωρευτικά, ιδιαίτερα μετά τη χρονική περίοδο της μεταπολίτευσης το 1974, και φτάσαμε σε αυτό το αρνητικό σημείο. Καμία κυβέρνηση, δεν φρόντισε να μην φτάσουμε σε αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα. Υπάρχει ένας προβληματισμός έντονος από τους κατοίκους. Υπάρχει ένας προβληματισμός έντονος διότι δεν υπήρχαν προσπάθειες προηγούμενων ετών για να αποσοβηθεί αυτός ο κίνδυνος, να μην φτάσουμε δηλαδή σε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα. Και εδώ υπάρχουν οπωσδήποτε χρεώσεις και υπάρχουν και καταλογισμοί ευθυνών. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, δυναμικοί, και να βρούμε το σωστό φάρμακο που στην οικονομία οι ίδιοι οικονομολόγοι λένε ότι δεν είναι ένα. Υπάρχουν πολλά. Το θέμα είναι να είσαι και τυχερός ποιο φάρμακο θα επιλέξεις και θα σου φτιάξει την κατάλληλη θεραπεία. Δηλαδή θα είσαι τυχερός, δηλαδή, να μπορέσεις έτσι να φέρεις ένα θετικό αποτέλεσμα. Οι Κασάνδρες πέρυσι το έλεγαν ότι δεν ήμασταν σε καλό δρόμο, ότι το φάρμα το οποίο ξεκίνησε να παίρνει ο ελληνικός λαός δεν θα είχε θετικά αποτελέσματα. Το ζούμε τώρα αυτές τις μέρες μας με τα επιπρόσθετα μέτρα που αναγκάζεται να πάρει η κυβέρνηση, με τα επιπλέον μέτρα τα οποία παίρνει, αυτά τα δυσβάστακτα για το λαό και για τον τόπο, και ιδιαίτερα για τους χαμηλόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους, τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Πιστεύω ότι υπάρχει στον τόπο μας διαχρονικά ένα κακό προηγούμενο. Στον τόπο μας, από μικρός που θυμάμαι εγώ, το μεγάλο πρόβλημα ήταν διότι η άνηση μεταχείριση πρώτων των πόρων, που προερχόταν δηλαδή από τους πόρους, από τον πλούτο του λαού που δούλευε και εργαζόταν και προσέφερε. Δεύτερον, από την άνηση φορολόγηση. Δηλαδή, πάντοτε οι πλούσιοι και οι ισχυροί κατόρθωναν να ξεφεύγουν. Να μην πληρώνουν προς την πατρίδα, προς το κράτος, αυτά τα οποία τους αναλογούσαν. Μάλιστα. Τώρα, αυτό ήταν, πιστεύω ότι επέδρασε αρνητικά στον τόπο, διότι είμαστε και μιμητικά όντα, και όταν βλέπει ένα στον διπλανό του ότι δεν κλέβει, ότι κλέβει ή ότι φοροδιαφεύγει ή ότι συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο το νεοπλουτίστικο ή τον υποπολιτελή να ξοδεύει. Σου λέει γιατί να μην ξοδεύω κι εγώ, για μην φοροδιαφεύγω, γιατί κι εγώ να μην λειτουργώ σε άνομα πλαίσια. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι είχε διαμορφωθεί ένα στάτους, είχε δημιουργηθεί μία, αν θέλετε, αρνητική κατάσταση στον τόπο μας, η οποία οδηγούσε
με μαθηματική ακρίβεια τα πράγματα σε αυτό το αποτέλεσμα που ζούμε τώρα. Αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα. Η οποία η θεραπεία, το πότε φαίνεται, είναι δύσκολη. Mm-hmm. Πάρα πολύ δύσκολη. Με την περιφέρεια τι γίνεται, τι κάνετε? Περιφέρεια πιστεύω ότι και αυτή βρίσκεται σε ένα άσχημο δρόμο. Mm-hmm. Από την άποψη ότι είμαστε τουλάχιστον στην περιφέρεια τη Μακεδονία. Δεν έχουμε να κάνουμε με τεμπέληδες και ανάξιους. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό πράγμα. Οριστά, δεν έχει. Δεν έχουμε να κάνουμε, λέω, με τεμπέληδες και ανάξιους. Δεν το δέχομαι. Και να σου πω γιατί το δέχομαι. Μια στιγμή, την περιφέρεια τώρα μιλάμε. Ναι, για την περιφέρεια μιλάω. Μιλάμε την περιφέρεια, μιλάω για την περιφέρεια και μιλάω για την πολιτική τη στελέχωση, κύριε Μπαρμπουνάκη. Από τη στιγμή που δεν έχουν τα εργαλεία για να μπορέσουν να δείξουν αν αξίζουν ή όχι να είναι εκεί που είναι, δεν μπορούμε να του κρίνουμε. Ναι ή όχι. Αυτό είναι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι το όλον. Είναι το μέρος. Συμφωνώ σε σχέση με το μέρος. Αν είναι αυτό, δυνατόν, ένα δηλαδή. Αυτό, αλλά δηλαδή έχουν μερικά εκατομμύρια και τα διαχειρίζονται λάθος στο να κάνουν έργα. Εγώ σας λέω δεν έχουν ούτε σφραγίδες να βάλουν στα έγγραφα. Κύριε Ραζάπ, το ΕΣΠΑ ξεκίνησε. Μπορεί να έγινε κατανομή των χρημάτων το πρώτο εξάμηνο, αλλά τώρα υλοποιείται η αιρετή περιφέρεια, η καλύτερη δηλαδή, να υλοποιήσει. Υλοποιείται το ΕΣΠΑ μέσα από την καθοδήγηση, τη λειτουργία τη περιφέρεια τη Μακεδονία, τη ερωτή περιφέρεια, των εκλεγμένη περιφέρεια. Άρα πρέπει να υπάρξει ένα συντονισμό δράσεω, να είμαστε έτοιμοι και να είμαστε αυτό το που είπατε, ότι πρέπει να είμαστε αργοί πολίτε, δυναμικοί και αποτελεσματικοί. Ναι. Άρα πιστεύω ότι θα δώσουμε εξετάσει πολύ σύντομα. Θα δώσουμε εξετάσει την επόμενη χρονιά, μέσα σε ένα χρόνο δηλαδή, θα φανούν τα πρώτα δείγματα. Αυτά, βέβαια υπάρχει ένα αρνητικό, το βλέπω αρνητικό, εγώ το διαθετικό, ότι πάφθηκε ο αιρετός περιφερειάρχης της Μακεδονίας μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες, βέβαια, και μέσα από τα... Θετικό το βλέπετε αυτό? Θετικό, ότι αρνητικό είπα, ότι πάφτηκε. Θετικό είναι ότι μας δίνει τη δυνατότητα να βάλουμε δυνάμεις, να ενεργοποιηθούν δυνάμεις ώστε να προσφέρει στην περιφέρεια. Διότι, γιατί το λέω αρνητικό, ότι μέσα σε 6 μήνες ακόμα δεν μπορέσαμε, τουλάχιστον στην περιφέρεια της Αττικής, να οργανωθούμε και συνέβη αυτό το αρνητικό γεγονός. Άρα, πρέπει να πω ότι η διοίκηση αυτή τη στιγμή της περιφέρειας της Μακεδονίας, η οποία είναι μέσα από, από τον Περιφερειάρχη, τον Απληρωτή Περιφερειάρχη, την Εκτελεστική Επιτροπή, τους κατατόπους αντιπεριφερειάρχες, πρέπει να επιταγίνει τις διαδικασίες, να ενεργοποιηθεί ακόμα περισσότερο, πρώτον για να δοθεί το στίγμα της ενωμένης περιφέρειας, δηλαδή να υπάρξει μία εκπροσώπηση η οποία θα είναι συλλογική, δυναμική, αλλά και ομοιογενής και όχι να είναι κατεντρηματισμένη στους 7 νομούς. Και δεύτερον, πρέπει να βρουν οι κατατόπους περιφέρειες, τα περιφερειακά συμβούλια, τη δυναμική τους, η οποία είναι γεγονός ότι χρειάζεται να αποφασιστεί, ώστε και να γίνει ιεραρχίες εκείνες πρώτα που θα μπορέσουν να έχουν θετικό αποτέλεσμα. Είπε κάτι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, επιτρέψτε μου, το οποίο με βρίσκει σύμφωνο. Είπε ότι ο κόσμος τον ψήφισε, τον Παναγιώτο Ψωμιάρχη, τον Ψωμιάδη, και τον ανέδειξε περιφερειάρχη για μια ιστορία η οποία ήταν γνωστή πριν από τις εκλογές. Ο κόσμος ήξερε αυτή την ιστορία. Μια ιστορία ήξερε. Ο κόσμος ήξερε αυτή την ιστορία. Γνωρίζουμε ότι είναι πολλές ιστορίες. Κύριε Μπαρμπουνάκη, σας παρακαλώ. Όχι. Προχθές πάλι βγήκαν για τα λεωφορεία. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Και πώς θα ακολουθήσουν ακόμα... Κύριε Μπαρμπουνάκη, αυτό που κάνετε τώρα είναι λαϊκισμός. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν θέλω να σας προσβάλλω. Είσαστε πολύ καλός μου φίλος και ξέρω ότι σας αγαπώ. Αλλά αυτό που κάνετε είναι λαϊκισμός. Για μια ιστορία μίλησε ο πρόεδρος. Όχι, όχι, όχι. Δεν σας επιτρέπω. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Και δεν είναι εδώ πέρα κανένας ψωμιάδης για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Δεν μπορεί να κάνει εδώ πέρα το δημόσιο κατηγορό. Να με συγχωρείτε πολύ. Είπα το εξής. Είπα το εξής. Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης είναι έκτοτος του αξιώματός του για ένα συγκεκριμένο παράπτωμα, το οποίο ήταν γνωστό στους ψηφοφόρους όταν τον ψήφισαν για περιφερειάρχη. Αυτό είπα. Μάλιστα. Μην μου λέτε εμένα για ένα και δύο και τρία. Δεν ξέρω πόσα βγήκαν από τότε. Εγώ λέω για το ένα, αυτό το οποίο ουσιαστικά τον έβγαλε από τη θέση του για κάποιο καιρό, δεν ξέρουμε για πόσο. Και είναι πραγματικά γεγονός αυτό που είπε ο Αντώνης Σαμαράς, ότι αυτή την ιστορία οι ψηφοφόροι του Παναγιώτη Ψωμιάδη την ήξεραν πριν τις εκλογές.
Αυτό το οποίο είπε ο Αντώνης Χαμαράς είναι απόλυτα αποδεκτό και είναι σωστό. Δηλαδή ότι ο δικαστής στην προκειμένη περίπτωση δεν έλαβε υπόψη του το γεγονός ότι οι ψηφοφόροι ήξεραν ότι ο Παναγιώτης Ψωμιάδης έχει κάνει αυτό το παράπτωμα, κρίθηκε ένοχος πρωτοβάθμια και το ξέραμε όλοι μας. Και δευτεροβάθμια. Και δευτεροβάθμια και παρόλα αυτά τον ψήφισαν. Λοιπόν, επί τούτου εγώ σας έθεσα το ερώτημα. Μη μου βλέπετε τώρα ότι θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε εδώ πέρα τους δικαστές του Παναγιώτη Ψωμιάδη. Εγώ δεν έχω καμία διάθεση να το κάνω αυτό το πράγμα. Ούτε να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου. Θα σας πω ένα γεγονός για να καταλάβετε δηλαδή που τα πράγματα. Γιατί φοβάμαι ότι έχει δημιουργηθεί μια λουπτασμένη εντύπωση. Εμείς την περασμένη Πέμπτη στο Περιφερειακό Συμβούλιο συζητήσαμε για την παράταση μέχρι τέλος του χρόνου τη μεταφορά των μαθητών για να μπορέσουν έτσι να λειτουργήσουν τα λεωφορεία, να υπάρχει εύρεθμη λειτουργία και να μπορέσει έτσι να υπάρχει η σωστή λειτουργία των σχολικών επιτροπών σημεραφορά των μαθητών. Έτσι, την άλλη μέρα εμείς συνηγόρησε η παράταξή μας σε αυτό το εγώ βέβαια δεν ψήφισα ή ψήφισα παρόν, αλλά την άλλη μέρα πήραμε τις εφημερίδες, είδαμε ολοσέλιδα και πρωτοσέλιδα ότι την ημέρα εμείς που ψηφίζαμε για τη μεταφορά των μαθητών και συνηγορούσαμε και στηρίζαμε τη διοίκηση και τους δίναμε άφηση αμαρτιών για τα προηγούμενα ανομήματά της, είχε κληθεί ο Παναγιώτης Ψωμιάδης από τον ανακριτή να απολογηθεί για αυτό το γεγονός. Για τις παρανομίες που έκανε όλα αυτά τα χρόνια για τη μεταφορά των μαθητών. Μην μου πείτε το, δημοσιογράφος το είσαστε. Ολοσέλιδο. Ότι κλήθηκε από τον ανακριτή για αυτό το θέμα. Άρα. Δεν σας είπα εγώ τίποτα επιπλέον, ούτε κάνω τον συνήγορο του διαβόλου. Εγώ ξεκίνησα να σας λέω τι είπε ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν σας είπα, για ένα γεγονός μπορεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να μην τα γνωρίζει όλα. Να μου πετάξετε όλο το κατηγορητήριο του Παναγιώτη Ψωμιάδη. Όπως και εμείς, δεν τα ξέρουμε όλα. Σιγά σιγά εμφανίζονται. Σιγά σιγά εμφανίζονται. Δηλαδή μια λειτουργία νομαρχιακής αυτοδιοίκησης προηγούμενης, που από ό,τι φαίνεται έχει πάρα πολλά αρνητικά δεδομένα. Καταγωγίζουν μια σειρά από κακοδιαχείριση κάποιων λειτουργιών και αυτό είναι το γεγονός. Εγώ δεν λέω τίποτα παραπάνω. Από τη στιγμή που έχουν οδεύσει προς τη δικαιοσύνη, δεν υπάρχει θέση για μας. Άρα, κύριε Λαζάρου, εμείς πρέπει να είμαστε ενωμένοι στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Να βάλουμε ένα στόχο και να αρχίσουμε να υλοποιούμε τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι το κομμάτι της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, το ΕΣΠΑ. Πώς να είσαστε ενωμένοι, όταν δεν θέλετε να έχετε επικεφαλή στον εκλεγμένο περιφερειάρχη, τότε τι ενωμένοι θέλετε να είσαστε. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δεν το θέλουμε. Δεν προσφέρουμε. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε. Εμείς δεν προσφέρουμε. Ο λαός τον ψήφισε, πρέπει να είναι. Αυτό είπα. Σας το είπα στην αρχή, ότι είναι αρνητικό. Άρα το ίδιο πράγμα λέμε τόση ώρα. Κοιτάξτε, είναι αρνητικό. Το ίδιο πράγμα λέμε τόση ώρα. Εμείς δεν κάναμε την. Δεν είμαστε δικαστές. Εμείς δεν του κάναμε μήνυση, ούτε προσφύγαμε στη δικαιοσύνη. Υπήρξε οι προηγούμενες καταγγελίες των περιφερειακών παραγόντων. Οι ίδιοι διευθυντές, ο δικός του, οι ίδιοι προϊστάμενοι, προσεύχαν στη δικαιοσύνη για τον τρόπο τον οποίο λειτουργούσε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης και καταδικάστηκε. Και μάλιστα δεν μπόρεσε να τους αποτρέψει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και μου κάνει εντύπωση σήμερα. Και στη δίκη που έγινε και στην πρωτόδικη περίπτωση και στην εφετείο ήταν μάρτυρες κατηγορίας. Πώς να μην τους με το δικάσει στο δικαστήριο. Δηλαδή είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις. Δηλαδή που πιστεύω ότι είναι αυτό το γεγονός. Δηλαδή υπάρχει ο υφιστάμενος σε καταγγέλει. Πηγαίνει στο εισαγγελέα. Λέει ότι ο νομάρχης μου κάνει αυτές τις παρανομίες. Ασκείται ποινική δίωξη. Αυτή όλα είναι 5-6 χρόνια αυτή όλη η ιστορία. Και σε μέσα αυτά τα 5-6 χρόνια δεν μπορεί.